Ο Νικόλαος Δημητρακόπουλος είναι ο μέγας νομικός, πολιτικός, νομοθέτης, θεωρείται ο αναμορφωτής της ελληνικής δικαιοσύνης. Γεννήθηκε στην Καρίτενα το 1864 και πέθανε το 1821. Όπως αντιλαμβάνεστε, φέτος είναι 100 χρόνια από το θάνατό του και εμείς οι Καρυτινοί, δια του Συλλόγου των Καρυτινών της Αθήνας και του Πειραιά, θέλουμε να τιμήσουμε τα 100 χρόνια από το θάνατό του, να τιμήσουμε τη μνήμη του. Έτσι θα οργανώσουμε το Σάββατο το απόγευμα μία εσπερίδα στην πλατεία της Καρίτενας, στην οποία θα έχουμε σαν κύριους ομιλητές το κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Ελλάδος, καθηγητή Πανεπιστημίου του στο Συνταγματικό Δίκαιο, τον κύριο Ιωάννη Σαρμά, είναι ανώτατος δικαστής, πρόεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου, και τον κύριο Παπαϊλιού, το γνωστό βουλευτή Αρκαδίας, είναι ο μοναδικός εκ των τριών βουλευτών της Αρκαδίας, ο οποίος είναι νομικός, είναι διδάκτορος νομικής, και τον κύριο Δημήτρη Καραμίτζο, ως δικηγόρο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης και ως εκπρόσωπο του Συλλόγου της Τρίπολης. Θα αναφερθούν στο τεράστιο έργο του Δημητρακόπουλου. Λοιπόν, ο Δημητρακόπουλος, όπως σας είπα, γεννήθηκε στην Καρίτενα το 1864. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και σύντομα διακρίθηκε για την άριστη νομική του κατάρτιση. Εκτός από την κατάρτισή του τη νομική, εντυπωσίαζε με την ευρυμάθειά του, την εγκύκλια μόρφωσή του και τη ρητορική του δυνότητα. Το 1897 εκλήθη να υπηρετήσει ως έφεδρος δικανέας της τάξης του στρατού και μετήχε στην πρώτη γραμμή του λεγόμενου άτυχου πολέμου στη Θεσσαλία, όπου οι Τούρκοι, όπως ξέρετε, μας κατενίκησαν και έφτασε ο ελληνικός στρατός υποχωρώντας μέχρι τις Θερμοπύλες. Έγραψε τότε τα πολεμικά του απομνημονεύματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα Κερί, και επειδή θεωρήθηκαν ως δυσφημιστικά για το τότε διάδοχο του θρόνου Κωνσταντίνο, ο οποίος ήταν και ο αρχιστράτηγος της εκστρατείας, παραπέμφθηκε σε δίκη, διώχθηκε μαζί με τον εκδότη της εφημερίδος Κερί, η οποία τελικώς όμως, χάρη στην ιδιαίτερη δική του δυνότητα, ματαιώθηκε η δίκη τελικά, δεν καταδικάστηκε. Ίδρυσε κόμμα το 1910 και κέρδισε 21 έδρες και εξελέγει πρώτη φορά βουλευτής Αρκαδίας. Στη συνέχεια συνεργάζεται με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και του ανετέθη από τον Ελευθέριο Βενιζέλο το 1910 το Υπουργείο της Δικαιοσύνης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης διέπρεψε πραγματικά, παρόλο το μικρό χρονικό διάστημα που παρέμεινε περίπου 2 χρόνια, επιτυγχάνοντας να ξυψώσει το δικαστικό σώμα, εξασφαλίζοντας την ισοβιότητα των δικαστών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Τα βασικά μέτρα που έλαβε για την ανεξαρτησία και εξύψωση της δικαιοσύνης αφορούσαν κυρίως τις αποδοχές των δικαστών, στην κάθαρση του δικαστικού σώματος από τα ανάξια στοιχεία, όπως το έλεγε, στην ισοβιότητα των δικαστών και κυρίως στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης από κάθε είδους παρέμβαση. Το νομοθετικό του έργο σε αυτά τα 2 χρόνια ήταν τεράστιο. Θα κλείσω αυτή την αναδρομή και την περίληψη περί της προσωπικότητας του Δημητρακόπουλου με τα χαρακτηριστικά λόγια που είχε πει για αυτόν ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος. Είχε πει συγκεκριμένα: «Ποτέ μου δεν συνεργάστην με τόσο μεγάλων υπουργών. Ή θα ήταν η πατρίδα, αν ένας εις τον κύκλο του έκανε το καθήκον του όπως το εννοεί ο Νικόλαος Π. Δημητρακόπουλος». Ετάφη στην Αθήνα, σε τάφο που του παραχώρησε ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος λόγω του ότι δεν είχε διαδόχους ήταν τελείως εγκαταλειμμένος,
ο σύλλογός μας τώρα παράλληλα με την εκδήλωση που κάνει στην Καρύτενα ανακαίνισε τον τάφο του με τη λιτότητα την οποία ο ίδιος ήθελε. Πέθανε, όπως σας είπα, στις 21 Δεκεμβρίου του 1921. Αυτόν τον μεγάλο άντρα τιμούμε μεθαύριο και καλούμε όλους τους συμπατριώτες να παρευρεθούν στη σεμνή τελετή η οποία θα γίνει στη μνήμη του. Δεν σας κρύβω ότι για λόγους συναισθηματικούς η πρόθεσή μας ήταν αρχικά να κάνουμε την εκδήλωση εκεί μέσα στο αρχοντικό του, έστω και σε ημιτελή κατάσταση. Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή για το τιμόμενο πρόσωπο. Δεν το κάναμε όμως αυτό, διότι ακριβώς λαμβάνοντας υπόψη τους κανονισμούς, με τους υγειονομικούς κανονισμούς, επειδή θα μας μείωναν σημαντικά τον αριθμό των ατόμων που θα έπρεπε να είναι σε κλειστό χώρο, γι' αυτό και θα το κάνουμε στη κεντρική πλατεία της Καρύτενας, σε ένα φανταστικό σημείο, με φόντο το κάστρο και με πολύ πιο εύκολα ελεγχόμενες υγειονομικές συνθήκες. Μεγάλες αποστάσεις καθισμάτων. Προσκαλώ κάθε ενδιαφερόμενο να είναι μαζί μας το Σάββατο το βράδυ. Δεν θα διαρκέσει άλλωστε ιδιαίτερα πολύ. Πιστεύω ότι θα είναι γύρω από 6 το απόγευμα, το πολύ μέχρι 8.30.